θα μπορούσε να πει κανείς ότι συνεχίζεται η συζήτηση που έχουμε και για το νομοσχέδιο. Και θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε βέβαια όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα και μιλώ για τα εργαστήρια δεξιοτήτων που προβλέπονται για τα νηπιαγωγεία της χώρας θα αφορούν άραγε και θα ταγευτούν όλα τα νήπια, όλα τα παιδιά της χώρας. Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αν και θεσμικά κατοχυρωμένη η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή, ωστόσο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η εφαρμογή της. Το 2018 λοιπόν, Φλεβάρης ήταν, ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ένα νόμο, τον 4521, όπου ψηφίστηκε η δίχρονη προσχολική υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία. Όμως, την ίδια στιγμή, με τον ίδιο νόμο, προβλέπεται η τριετής σταδιακή εφαρμογή αυτού του μέτρου για ευνόητους λόγους, επειδή δεν υπάρχουν ούτε τα κτίρια, αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί. Όμως, όπως λέει και ο λαός, κυρία Υπουργέ, η καλή μέρα, όπως και η κακή μέρα, από το πρωί φαίνονται. Και φάνηκε πραγματικά από την πρώτη χρονιά της εφαρμογής αυτού του μέτρου δεν δόθηκε ούτε ένα, έτσι όπως σας το λέω, ούτε ένα ευρώ για να υλοποιηθεί και εκτός αυτού δεν υπήρξε και το παραμικρό σχέδιο για τη χρηματοδότηση. Καμιά πρόβλεψη να πει κανείς ότι βρε αδερφέ, εντάξει δεν δίνουμε τώρα, αλλά θα δώσουμε σταδιακά έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το κτηριακό και το πρόβλημα του προσωπικού. Τίποτα. Και ξέρετε, έρχεται το 2018 λοιπόν η πρώτη χρονιά της εφαρμογής. Αυτή η υποχρεωτικότητα τέλος πάντων του νηπιαγωγείου του διετούς αφορά και υλοποιείται σε 184 δήμους, στους πιο μικρούς πληθυσμιακά, σε αυτούς που έτσι και αλλιώς το πρόβλημα αυτό της φοίτησης των παιδιών στην νηπιαγωγείο το έχει λύσει η ίδια η ζωή. Έχουν μικρό μαθητικό πληθυσμό. Τη δεύτερη χρονιά υλοποιείται σε άλλους 111 δήμους. Τη δεύτερη χρονιά είναι το 2019-2020, όπου η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά γίνεται με τις προβλέψεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω Απρίλης ήταν, πάλι εκείνη τη μεγάλη εβδομάδα, ήταν ένα νομοσχέδιο μαμούθ, εδώ το ψηφίζαμε. Ανάμεσά του υπήρχε και, ανάμεσα στα άρθρα του νομοσχεδίου, υπήρχε και το άρθρο 220, όπου έλεγε ότι κατά παρέκκληση, λέει, των κείμενων διατάξεων, ακούστε, και με διαδικασίες fast track, επιτρέπεται η μαζική στέγαση των νηπίων, μιλάμε για τα μικρά παιδιά, για τα βλαστάρια τώρα, των νέων ζευγαριών, να πηγαίνουν και να κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες, σε κύμπο, σαν αυτά που βλέπουμε δηλαδή στα εργοτάξια, για τέτοια πράγματα μιλάμε, και αυτά τα προκάτ κτίρια τέλος πάντων και οι προκάτ αίθουσες και στα δημοτικά, στις αυλές των δημοτικών και των γυμνασίων και των λυκείων. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Λοιπόν, το ζήτημα δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι, δεν μπορεί να πάμε έτσι. Νομίζουμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, εσείς λέτε ότι το κράτος έχει συνέχεια να αναλάβει τις ευθύνες του, να δώσετε χρήματα, να εκπονήσετε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Εμείς δεν λέμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά ας ξεκινήσει επιτέλους να προσληφθεί το προσωπικό, έτσι ώστε αυτά το αγαθό της προσχολικής αγωγής, διότι περί αγαθού πρόκειται, να το γευτούν όλα, όλα τα παιδιά των ελληνικών οικογενειών. Ωραία. Κυρία Υπουργέ, έχεις το λόγο. Συμφωνώ, κύριε Δελή, πρόκειται περί αγαθού. Και μάλιστα συμφωνώ και για την ανάγκη, αν θέλετε, και το σπουδαίο αποτύπωμα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής για την ανάπτυξη του παιδιού και ειδικά για να μπορέσει μετά στην είσοδο, στη μετάβαση για την πρώτη δημοτικού, να γίνει όλο αυτό με έναν τρόπο, αν θέλετε, πιο ομαλό και ουσιαστικό. Άρα δεν θα με δείτε να διαφωνώ εδώ. Θα σας πω όμως που διαφωνώ. Θα διαφωνώ στο να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Διαφωνώ στο να εξισώσουμε αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία μέσα στον πρώτο χρόνο στο κομμάτι της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης έδειξε την προσήλωση, αν θέλετε, στην εφαρμογή με τρόπους που θα αναφέρω και θα αποδείξουν και αυτό το οποίο διατείνομαι. Και συγχρόνως δεν θα μπορούσα να δεχτώ τη σύγκριση με μια κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε, σαν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να υπάρχει καμία υποδομή. Άρα, εκ των πραγμάτων, νομοθετώ χωρίς να έχω πριν, αν θέλετε, κάνει τις κινήσεις όλες, τις προβλέψεις για να μπορέσω να πετύχω το εγχείρημα αυτό. Εκεί έγκυται και η διαφορά.
Τι βρήκαμε λοιπόν πέρσι, ερχόμενοι την 7η Ιουλίου στο Υπουργείο Παιδείας, πάρα πολλούς δήμους οι οποίοι πρόκειτο να εισαχθούν, γιατί όπως πολύ σωστά θέσατε, πράγματι οι δήμοι οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερο ζήτημα ως προς τους αριθμούς και λόγω του δημογραφικού και λόγω του μεγέθους του Δήμου, ήταν πολύ πιο εύκολο να ενταχθούν στην πρώτη φάση εφαρμογής. Ελάτε όμως που πάμε στη δεύτερη και στην τρίτη φάση εφαρμογής και ελάτε που έχουμε αυτή τη στιγμή 13 δήμους σε παράταση, σε αναβολή εφαρμογής, από πόσους είχαν δηλώσει, πόσοι λέτε ότι είχαν δηλώσει αδυναμία, 54 τον Ιούλιο του 19. Τελικά, με μεγάλη επιμονή, με συνεργασία με τους Δήμους, με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορέσαμε εν τέλει να προχωρήσουμε, αφήνοντας 13 Δήμους για εφαρμογή για το 2020. Και έρχονται να προσθεθούν στις 27, στους 27 μεγάλους Δήμους, με τα μεγάλα ζητήματα στο κομμάτι της στέγασης, οι οποίοι πρόκειται να εισαχθούν το 2020. Τι κάναμε λοιπόν για αυτό το κομμάτι από το σημείο το οποίο αναλάβαμε και μετά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο ξέρετε ότι ανήκει τους ή άλλους ΕΚΤΥΠ, κτηριακές υποδομές, συγχρόνως με τους Δήμους, γιατί είναι μια ουσιαστική, αν θέλετε, εδώ πέρα συνέργεια που πρέπει να γίνει συνεργασία και βέβαια με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι συνεχής, με στοιχεία και ημερομηνίες. Δέασαμε, επειδή μιλήσατε για χρήματα, 27 Τρίτου εκδώσαμε μία πρόσκληση προς Δήμους, 18 Δήμους συγκεκριμένα, να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να μπορέσουν να υλοποιήσουν, ναι κύριε Δελή, αυτή τη στιγμή με εγκατάσταση οικίσκων, γιατί και να θέλαμε να λύσουμε το ζήτημα της στέγασης, ξέρετε ότι αυτό δεν λύνεται σε ένα χρόνο. Ότι με ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει, αυτό θα χρειαστεί 3 με 4 χρόνια. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε άμεσες λύσεις στο ζήτημα της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Καλέσαμε λοιπόν τους 18 Δήμους στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Ήταν μια πολύ σημαντική διευκόλυνση και θέλω να σας πω και τι προβλέπαμε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. 22.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την εγκατάσταση κάθε αίθουσας δασκαλίας. 14.000 ευρώ για τους χώρους υγιεινής και 7.000 ευρώ για λοιπές δαπάνες. Ένα πακέτο λοιπόν το οποίο καλύπτει αυτή τη στιγμή και μπορεί να καλύψει την ανάγκη των Δήμων μέσω ΠΟΔΟΕ. Συγχρόνως, ξέρετε ότι τρέχουν διάφορες διαδικασίες προμηθειών οικίσκων μέσω της ΚΤΥΠ, όχι όλες στην ίδια δυνατότητα παράδοσης, γιατί ξέρετε καλά, κύριε Δελή, ότι ακόμα και το κομμάτι του κορονοϊού είχε την επίδρασή του και σε αυτό, δηλαδή στη δυνατότητα μπορεί να παραδώσουν οι κτηριακές υποδομές τους οικίσκους. Συγχρόνως, δύο σημαντικές τροπολογίες του Υπουργείου Εσωτερικών, στο νόμο 4674, που διευκολύνει τους Δήμους να μισθώνουν ακίνητα για τους σκοπούς της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, και με το νόμο 4690, τη διαδικασία που διευκολύνει τη διαδικασία προμήθειας οικίσκων από τους Δήμους. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι Δήμοι, γιατί αυτή είναι μια πρόσφατα ψηφισμένη τροπολογία, για αυτή τη δυνατότητα και προχωρούν όσο πιο γρήγορα μπορούν και αυτοί ως προς τις διαδικασίες εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Σημειωτέων όλες αυτές οι διευκολύνσεις πρέπει να σας πω ότι γίνονται σε συνεργασία και με την ΚΕΔΕ. Και όπως είπα και πριν, με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Έχουμε λοιπόν αυτή εδώ την κατάσταση. Έχουμε 40 Δήμους, οι οποίοι θα αναμέναμε φέτος το Σεπτέμβριο να εισαχθούν. Και περιμένουμε μέρα με τη μέρα. Ξέρετε ότι ξεκινήσαμε την ηλεκτρονική εγγραφή νηπίων για πρώτη φορά για να διευκολύνουμε και τους γονείς και δαιμόνες των παιδιών ως προς την φυσική παρουσία, να μην χρειάζεται να γίνει την ηλεκτρονική καταγραφή. Μια σημαντική μεταρρύθμιση, θεωρώ, στο κομμάτι της νηπιακής εκπαίδευσης. Περιμένουμε να δούμε τελικούς αριθμούς, να σχηματιστούν τμήματα και να δούμε εν τέλει πόσοι από τους Δήμους με δυνατότητα υπαρχουσών αιθουσών, παράδοσης αιθουσών από την ΚΤΥΠ, αλλά και παράδοσης των αιθουσών των άλλων από το πρόγραμμα που ΔΟΕ, θα μπορέσουν εν τέλει να εφαρμόσουν το πρόγραμμα. Γιατί θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι και οι αριθμοί θα πρέπει να τηρηθούν, αλλά βέβαια και τα μέτρα προστασίας, τα οποία τίθενται και με το άρθρο 20 το οποίο θέσατε και όλους τους κανόνες της εφαρμογής της δίχρονης εκπαίδευσης. Με αυτή την πρώτη εισαγωγή, και θα μπορέσω να επανέλθω, ελπίζω, αποπειράθηκα αν μη τι άλλο, να σας δώσω κάποια πολύ συγκεκριμένα και απτά στοιχεία για την προσήλωση ως προς την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης σε ένα δύσκολο συγκείμενο. Το δύσκολο συγκείμενο είναι δήμοι οι οποίοι είναι πολύ πυκνοκατοικημένοι και έχουν αυτή τη στιγμή αδυναμία στο να βρουν υπάρχουσες αίθουσες ή στο να βρουν ακόμα, αν θέλετε, και χώρους στο να μπορέσουν να τοποθετήσουν τους οικίσκους, που και εγώ θεωρώ ότι είναι μια προσωρινή λύση, δεν είναι ιδανική, αλλά είναι αυτή η οποία θα μας βοηθήσει στο κομμάτι της εφαρμογής της δίχρονης.
κάποιος άλλος μαγικός τρόπος ή κάποιο ραβδάκι δεν υπάρχει, κύριε Δελή, και το ξέρετε. Μακάρι να το είχαμε. Αλλά πρέπει να βρούμε πρακτικές λύσεις σε ένα, όχι πρόβλημα, σε μια πρόκληση, όπως θα ήθελα να την αποκαλώ, την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Το συμπέρασμα που προκύπτει, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι εξακολουθεί να παραμένει ιστορική εκκρεμότητα η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού. Αυτό ακόμα δεν έχει λειτουργήσει. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό. Και οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων εδώ είναι βαρύτατες. Η κάθε μια βέβαια τις ρίχνει στην προηγούμενη. Να είστε σίγουροι ότι και η επόμενη κυβέρνηση και η επόμενη υπουργός παιδείας τα ίδια θα λέει για εσάς. Ό,τι λέτε εσείς τώρα για τους προηγούμενους. Αυτό λέει η πείρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Μιλήσατε, κυρίως, κυρία Υπουργέ, για το τι κάνατε και όχι για το τι θα κάνετε όπως σας καλέσαμε. Να σας πούμε λοιπόν εμείς το τι κάνατε. Πάμε στους προϋπολογισμούς. Για τα λεφτά πρώτα. Το 2019 τον προϋπολογισμό τον ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μείον 50 εκατομμύρια το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την ανέγερση σχολικών κτηρίων, άρα και νηπιαγωγείων. Αλλάζει η κυβέρνηση. Προϋπολογισμός του 2020, ενεστώτος έτους, όπως λένε. Τον ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Ξανά άλλα 50 εκατομμύρια κάτω μείωση ο προϋπολογισμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τα νηπιαγωγεία. Τι συμπέρασμα βγαίνει δηλαδή? Ότι εσείς το έχετε πάρει ζεστά, ότι έχετε αρχίσει να το βλέπετε? Εμείς δεν λέμε να το λύσετε από τη μια μέρα στην άλλη για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Όχι. Και έτσι η δεύτερη φάση, η χρονιά δηλαδή που διανύουμε, έγινε με τους όρους που πρόβλεψε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτά τα κύμπο, τα προκάτ και τα λοιπά. Αλλά να ήταν μόνον αυτό. 15.000 παιδάκια, 15.000 νήπια στηβάχτηκαν σε 680 κλουβιά. Και μιλάμε τώρα για χώρους, ακόμα και για αίθουσες όπου τρώνε, για αίθουσες μουσικής, για αίθουσες εκδηλώσεων, ακόμα και σε διαδρόμους. Υπήρξαν νηπιαγωγεία όπου σε διαδρόμους προβλέφτηκε η φύτηση των νηπίων και βεβαίως με 25 παιδιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανά τμήμα, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι ειδικοί δηλαδή, τους οποίους εσείς τους έχετε εικόνισμα, αλλά εδώ δεν τους ακούτε, λένε ότι δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 17 νήπια ανανηπιαγωγό. 25 όμως το κάνετε εσείς. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην τρίτη φάση. Οι ανάγκες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι δύο από τους δήμους οι οποίοι δεν έχουν μπει ακόμα στο πρόγραμμα, είναι τεράστιες. 110 αίθουσες σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου της Αθήνας, 70 αίθουσες ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Και δεν μιλάμε απλώς για αίθουσες, δεν μιλάμε για ντουβάρια εδώ. Μιλάμε για κτίρια με την αυλή τους, με τον εξοπλισμό τους, με τις υποδομές τους. Ξέρετε, το νήπιο θα πρέπει να πάει σε ένα χώρο. Η σχολική στέγη για το νήπιο δεν είναι μόνο για λόγους ασφάλειας, έχει και παιδαγωγικούς σκοπούς. Πρέπει να εκπληρώνει και τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί αρμονικά το παιδί μέσα από το παιχνίδι του, κυρίως. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, προκύπτει και το ζήτημα της πανδημίας, όπου τώρα μπορεί να πει κανείς, κυρία Υπουργέ, ότι τα ψέματα τελείωσαν. Τώρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να στηβάζονται 25 νήπια σε ένα τμήμα. Θα πρέπει άμεσα να λυθεί το πρόβλημα, διότι προκύπτει και υπάρχει ζήτημα υγείας και ασφάλειας και των παιδιών και των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονιών. Να μειωθεί η αναλογία, να αποσυμφορηθούν τα κτίρια, να υπάρξει μόνιμη φροντίδα καθαριότητας. Ξέρετε, τόσο μικρά παιδιά, εντάξει, χρειάζονται και μια σχετική επίβλεψη. Τι κάνει η κυβέρνηση εδώ, ενώ θα λέει κανείς ότι αυτό, με αυτό ασχολείται. Τι κάνει τη δική της ευθύνη, αυτή η κυβέρνηση, η δική σας, προχθές με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τη μεταθέτει στους Δήμους. Και τους λέει, δεν έχω εγώ καμιά ευθύνη, η κυβέρνηση, πάρτε εσείς την ευθύνη, βρείτε κτίρια, φροντίστε για την καταλληλότητά τους, ελέγξτε τα αν είναι ασφαλή. Σοβαρά μιλάμε. Μια κεντρική κρατική ευθύνη την αποσύει το κράτος για να τη δώσει στους Δήμους να ελέγξουν κτίρια, να ψάξουν κτίρια, να κάνουν μελέτες καταλληλότητας. Με ποιο προσωπικό, με ποιους υπαλλήλους? Κύριε Δελή,
ολοκληρώνεται παρόλο. Δεν μπορεί να γίνει φυσικά αυτό και δείχνει και την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό και δείχνει την κατεύθυνση στην οποία οδηγείται το ζήτημα. Δυστυχώς θα εξακολουθήσει να παραμείνει για ένα μεγάλο ποσοστό των νηπίων ανεκπλήρωτο το δικαίωμά τους να φοιτούν σε ένα νηπιαγωγείο, εκτός και αν έχουν λεφτά βεβαίως και πάνε στα ιδιωτικά. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή μπορεί να επικαλεστείτε το πρόβλημα με τα χρήματα και με τους οικονομικούς λόγους, πέρα από τα δισεκατομμύρια που τα είπαμε και προχθές κυκλοφορούν, γυρίζουν πάνω από τα κεφάλια μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, όταν χρειάστηκε να βρείτε χρήματα για τους καναλάρχες, εκεί τα βρήκατε για να μην πληρώσουν τη δόση. Μιλάμε για εκατομμύρια. Το ίδιο κάνατε, το ίδιο κάνατε. Ναι, ναι, κυρία Ζαχαράκη, μην κουλάτε το κεφάλι σας. Ναι, το ίδιο κάνατε, εφαρμόζοντας βεβαίως ένα νόμο, ελάτε για να δώσετε και στους ιδιοκτήτες των δρόμων, των εθνικών οδών, που είχαν και σάτια τώρα με τα διόδια, γιατί δεν κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα. Όταν δίνετε σε αυτούς και όταν αφαιρείτε κάθε χρόνο από 50 εκατομμύρια για να γίνουν νηπιαγωγεία, νομίζω ότι δεν μπορείτε να υποστηρίζετε ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά για την προσχολική αγωγή.